Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε κοντά μας τον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ για τις ευχές και για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, από την υπόθεση Νοβάρτης, και θέλω να μας πείτε και την άποψή σας περί των προστατευόμενων μαρτύρων και κατά πόσο κλονίζεται αυτή τη στιγμή ο θεσμός του προστατευόμενου μάρτυρα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ επαγωγικά, αφού η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, ήταν θέμα χρόνου να έρθει η προστασία των μαρτύρων. Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται αυτομάτως. Προφανώς οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι παράτασης της προστασίας. Αυτό έχει να κάνει με ένα σκεπτικό το οποίο προφανώς δεν γνωρίζουμε εμείς. Θεωρείτε ότι τυχαία άλλαξε η διάταξη στον ποινικό κώδικα η σχετική με τους προστατευόμενους μάρτυρες και προέκυψε αυτό τώρα? Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω αν η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε αυτό με μια σκοπιμότητα ή όχι. Είναι μια. Ήταν δηλωμένη η πρόθεση ότι θέλουν να βγάλουν τις κουκούλες από τους μάρτυρες. Έτσι λέγανε ο κ. Σαμάρτη. Αυτό το αξιολογεί, θέλετε τη γνώμη μου, ο κόσμος και οι πολίτες. Ως νομικός, το πλαίσιο όπως σήμερα υπάρχει είναι πλαίσιο που επιτρέπει με προϋποθέσεις την άρση προστασίας των μαρτύρων. Προφανώς εδώ πέρα, από την μια μεριά, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορήθηκαν αδίκως και μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Υπάρχουν κάποιοι μάρτυρες οι οποίοι είχαν μια προστασία, αλλά αυτά τα οποία είπαν φάνηκε ότι απήχανε από την πραγματικότητα, παρασάγκας, ήταν ενδεχομένως και ψευδή. Από την ίδια τη δικαιοσύνη ψευδή, για να λοιπόν, καταστούν προστατευόμενοι, έτσι δεν είναι? Άλλο, εδώ πέρα, ξέρετε κάτι, όπως είπατε και πριν, σας άκουγα, ότι κανένας δεν θα πρέπει να πηγαίνει και να δώσει μια μαρτυρία. Έτσι προφανώς και εκείνος πηγαίνει να δώσει μια μαρτυρία πρέπει να έχει το βάρος ότι αυτά που λέει πρέπει να έχουν μια δόση αλήθειας. Διαφορετικά οποιοδήποτε θα μπορεί να λέει για να εξυπηρετήσει κάποιες σκοπιμότητες το οτιδήποτε. Ορθό, και δεν μιλάω μόνο για την Τσουκαλά, αλλά γι' αυτό μιλούμε για την αξιολόγηση της δικαιοσύνης. Δεν ξυπνήσετε ένα πρωί και θα γίνετε προστατευόμενος μάρτυρας από μόνο σας. Προφανώς είναι κρίσιμο να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο. Όταν θέλουμε να λειτουργούν θεσμοί, να υπάρχει ένα πλαίσιο σταθερό. Όμως στην περίπτωση αυτή είχαμε μια πανηγυρική θέση του αρχείου αυτής της υπόθεσης όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι άδικα, από ό,τι αποδείχθηκε, κατηγορήθηκαν για τα συγκεκριμένα ζητήματα, και είχαμε κάποιους μάρτυρες οι οποίοι αποδείχθηκε ότι αυτά που είπαν δεν ήταν αληθή. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, είστε υπέρ αυτής της διάταξης του κώδικα ποινικής δικονομίας? Εμείς είμαστε υπέρ ενός σταθερού πλαισίου, το οποίο θα διαμορφώνει και όρους ώστε να υπάρχει διαφάνεια και αν υπάρχει διαφθορά, αυτή να μπορεί στην ουσία να βρίσκεται, αλλά προφανώς και με όρους οι οποίοι. Κατά περίπτωση, δεν θα μπορεί ο καθένας να λέει ξαφνικά, χωρίς καμία ευθύνη, να λέει ό,τι θέλει. Γιατί εδώ πέρα φάνηκε ότι υπήρχαν συγκεκριμένες σκοπιμότητες από τα πρόσωπα αυτά τα οποία κατέθεσαν. Εγώ δεν βάζω το θέμα των πολιτικών σκοπιμότητων, βάζω το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι προφανώς είπαν ψέματα. Τώρα θέλουμε να μας σχολιάσετε το τι έγινε χθες στη Βουλή με το καλημέρα σας, με την πρώτη προημερησίας διάταξη ως συζήτηση, που αποχώρησε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Παπάς. Πριν σχολιάσω αυτό, θέλω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο γιατί συνέβη πριν λίγες ώρες. Άκουσα τον Πρωθυπουργό, μίλαγε στο ΣΕΒ και είπε ότι είναι ώρα να μην είναι μόνο τα μερίσματα το βασικό εργαλείο το οποίο λαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να μοιραστούν την πρόοδό τους και με τους εργαζομένους. Και ερωτώ, για ποιο λόγο, αφού ο κ. Μητσοτάκης θέλει στην ουσία να υπάρξει αυτή η διανομή πλούτου, δεν προχωράει στην στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δεν κυρώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2041-2022, η οποία λέει στη χώρα μας. Έχουμε υποχρέωση να την ενσωματώσουμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί δεν επαναφέρει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι συλλογικά να διεκδικούν αυξήσεις. Πανευρωπαϊκά, ο μόνος μηχανισμός αύξησης μισθών, ο μόνος μηχανισμός που μπορεί ο κόσμος εργασίας να διεκδικεί μέρες με στο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η χώρα μας είναι ουραγός σε αυτές. Έχουμε 20% ποσοστό κάλυψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 60%. Άρα, θεωρώ ότι δεν περιμένει ο κόσμος πια άλλα λόγια, η ευχολόγια, οι παρακλήσεις στους μεγάλους ομίλους, περιμένει πράξεις και η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, επαναφέροντας συγκεκριμένους θεσμούς του εργατικού δικαίου, να δώσει αυτά τη δυνατότητα στον κόσμο. Αυτά τα κατέχετε και καλά, γιατί είστε εργατολόγος και αυτοί. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο και με έκπληξη άκουσα για πολλωστή φορά τον κύριο Πρωθυπουργό στην ουσία να παρακαλά, λες και είναι θέμα στην ουσία επαιτίας από τους εργαζομένους, το να συμμετέχουν στο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις για επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και αλλαγή
πάρα πολλών αντιδραστικών νόμων που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τώρα εκείνο το οποίο ρωτήσατε, δεν χρειάζεται να το παραλάβετε, το θυμάμαι. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή σε σχέση με τον κύριο Παπά ήταν μια θεσμική απρέπεια. Εκτροπή το περιέγραψε. Ως εκτροπή το περιέγραψε ο κύριος Καλαματιανός πριν εγώ, από σας. Εγώ είδα από τη λέξη εκτροπή, γιατί η εκτροπή είναι μια λέξη πιο βαριά και έχει να κάνει με συγκεκριμένη βλάβη του πολιτεύματος. Εδώ είχαμε μια στάση και μια συμπεριφορά η οποία δεν τιμά ούτε την κοινοβουλευτική τάξη, ούτε το πολίτευμα, ούτε το θεσμό του Πρωθυπουργού. Δεν θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός προφανώς ποιος ηγείται κοινοβουλευτικά των δημοκρατικών κομμάτων. Δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά του, ούτε μπορεί να το κάνει. Σας λέω ότι και εγώ ενοχλήθηκα και σαν πολίτης και σαν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ από τη συμπεριφορά αυτή, χωρίς να έχω κανένα λόγο να κάνω το συνήγορο του κ. Παπά στο ζήτημα αυτό. Τώρα. Θέλετε κάτι να μου πείτε. Θέλω να σας ρωτήσω, αλλά αν έχετε ολοκληρώσει από αυτό, να σας το ρωτήσω. Αλλιώς, να το ρωτήσω. Θα συνενέσετε στην αλλαγή του συνηγόρου του πολίτη, όπως έχει ζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης, όπως ζήτησε χθες. Να το αξιολογήσουμε το ζήτημα αυτό. Εγώ θέλω να πω όμως ότι άκουσα χθες και τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Μητσοτάκη να λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αλλάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει αλλάξει, δεν συνενούσε τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι συνένεση à la carte δεν πρόκειται να παρέχουμε. Η κυβέρνηση, αν ήθελε συνενέσεις, θα μπορούσε στο πιο απλό και πιο πανθομολογούμενο να συνενέσει στην τροπολογία μας προχθές, να συμπληρωθεί η ρύθμιση που αφορά το ζήτημα των Σπαρτιατών, να μην μπορεί δηλαδή ένα κόμμα το οποίο. Είπε, θα το ανοίξει το θέμα αυτό, θα φέρει κάτι πιο ολοκληρωμένο. Ένα καταδικασμένο με απόφαση του Αρείου Πάγου να λαμβάνει 1.088.000. Ξέρετε, παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Εμείς φέραμε το ζήτημα αυτό τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη Βουλή, με άλλη τροπολογία. Και τότε κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν δεν γίνει δεκτή, θα βρεθούν χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων να πηγαίνουν σε συγκεκριμένες τσέπες ενός κόμματος που ο Άρειος Πάγος, όχι εμείς, έχει κρίνει ότι λειτουργούσε στην ουσία σε εισαγωγικά παράνομα, διότι είχε έναν καταδικασμένο ηγέτη, τον κύριο Κασιδιάρη. Τότε δεν το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο στην ουσία με 1.088.000. Και ξέρετε, εύκολα λέει ο κύριος Λιβάνιος, θα φέρω μια ρύθμιση για να πάρουμε για τα χρήματα πίσω, αλλά. Είστε σίγουρος ότι θεωρείτε. Μπορούν να τα πάρουν. Εγώ αυτό λέω ότι είναι ψηφίζουν. Νομικό. Δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια τώρα, κύριε Τσουκάλα. Έχουν οι Σπαρτιάτες σήμερα στο λογαριασμό το χρηματικό ποσό αυτό για να μπορέσουν να το πάρουν. Άρα δεν είναι μόνο να ψηφίζω κάτι ώστε αναδρομικά να τα πάρω. Εδώ υπάρχουν σειρά και δικαστικών αποφάσεων και προστήμων που δεν εισπράττονται επειδή πλέον εκείνος που πρέπει να τα καταβάλει δεν τα έχει στην κατοχή του ή μπορεί να τα έχει ενθυλακώσει. Δεν το λέω ότι έχει γίνει αυτό στην περίπτωση αυτή ή μπορεί να έχουν δαπανηθεί. Άρα εδώ. Στην ουσία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αφού υπήρχε μια τροπολογία χθες και θέλει συνενέσεις η Νέα Δημοκρατία, για ποιο λόγο δεν έδωσε τη συνένεση σε αυτό, στο οποίο στην ουσία ενώ συμφώνησε, το παρέπεμπε τις καλένδες. Με αυτή τη λογική όμως, γιατί και επειδή η κυβέρνηση σας λέει, γιατί δεν συνενέσατε στο θέμα του συνηγόρου του πολίτη. Δεν λέω, δεν τα βάζω εσείς, στην ίδια ζυγαριά. Από τα κόμματα που όταν είχε επιχειρήσει να αλλάξει το συνήγορο του πολίτη, είχατε μπλοκάρει τη διαδικασία, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν είναι, καλά, έτσι θυμάμαι. Έχω μια ξεκάθαρη θέση. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία, παρότι μας χωρίζει και ιδεολογικό και αξιακούχασμα, φέρει ένα νομοσχέδιο που έχει θετικό πρόσημο, το έχουμε δείξει, θα το στηρίξουμε. Ακόμα και το νομοσχέδιο του ΑΣΕΠ χθες. 36 άρθρα από τα 66. Τα οποία θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Αυτό συμβαίνει στη Βουλή όμως, εντάξει. Τα ψηφίζουμε. Ναι, αυτό επί της αρχής όμως, ένα νομοσχέδιο, το οποίο ήρθε ως 31η τροποποίηση ενός νόμου που έχει έρθει το 2021 και με το οποίο είχαμε διαφωνήσει, διότι είχαμε προβλέψει ότι θα αποτύχει. Να έρθουμε να στηρίξουμε μια αποτυχημένη συνταγή, δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Και να πω ένα παράδειγμα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Δεν θέλετε την αξιολόγηση. Εμείς θέλουμε την αξιολόγηση, θέλουμε την αξιοκρατία, θέλουμε τη διαφάνεια. Πώς εξηγεί η Νέα Δημοκρατία ότι με την ισχύ αυτού του νόμου, στο Υπουργείο Υγείας σήμερα, από 83 θέσεις προϊσταμένων, οι 15 θέσεις είναι με κρίση, όλες οι υπόλοιπες είναι με ανάθεση. Οι αναθέσεις είναι διαφάνεια, οι αναθέσεις είναι αξιοκρατία. Άρα, εδώ πέρα πρέπει να δούμε το εξής. Δεν είναι εμείς που δεν έχουμε αλλάξει ή πρέπει να αλλάξουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει και στην ουσία με μπαλώματα προσπαθεί να κρύψει συνεχώς τις πλημμυρίες. Στη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει την ευθύνη, την πολιτική αν μη τι άλλο, γιατί ποινικά αυτή η υπόθεση δεν κατέληξε πουθενά. Για την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη δια τσέιπ, έχει αλλάξει η στάση του. Το ΠΑΣΟΚ ως προς αυτό ή θα επιμείνει το ΠΑΣΟΚ στην όχι, το ρωτώ, φαντάζομαι πως όχι. Άλλωστε ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι κάποιος πρέπει να μπει φυλακή για αυτή την υπόθεση. Έχει πάρει όλες τις νομικές πρωτοβουλίες
και με τη μηνυτήριο αναφορά και με την αίτηση ακύρωση των μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο με τον οταχουστή του. Γιατί έχει τεχθεί θέμα να συνεργαστούμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Εννοώ ακόμα και σε επιμέρους πράγματα όπως η αλλαγή του συνηγόρου του πολίτη. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε το ραντεβού, κύριε Τσιπρά. Είμαστε μια δύναμη. Η οποία, συνεργασία. Η οποία είναι μια δύναμη δομικής αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω, μας χωρίζει και ιδεολογικό και αξιακό χάσμα. Αλλά προφανώς κάθε κυβέρνηση μπορεί να φέρει και κάποια νομοσχέδια τα οποία να έχουν ένα ουδέτερο ή ένα θετικό πρόσημο. Mm. Εκεί εμείς θεωρούμε ότι οι συνενέσεις είναι κάτι καλό, αν μπορεί να υπάρξουν εκεί νυφαλιότητα για να προχωράει η χώρα και να μην είναι σε υστέρηση. Άρα για έχετε να διάθεση θεσμούς. Συνένεση στα έχουμε μεγάλα, κύριε Τσούκαλα. Όχι στα μεγάλα ή στα μικρά. Σε αυτό με το οποίο αξιολογείτε το οποίο σωστά. Αξιολογούμε ως ορθό. Ναι. Σε οτιδήποτε αξιολογούμε ως λάθος, δεν έχουμε κανένα λόγο να συνενέσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση σπαταλά τις δυνατότητες της χώρας. Με την βάση αυτή έχει αποτύχει, και στα κοινωνικά θέματα, αλλά και στην οικονομία. Έχουμε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης και να πω ένα τελευταίο. Ναι, γιατί είναι περιορισμένος και ο χρόνος, ας κάνουμε τελευταίο. Ακούσαμε προχθές να πανηγυρίζει η κυβέρνηση 5,5 χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης του τόπου. Ότι τώρα θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. 5,5 χρόνια περιμέναμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, όπου έχουμε ένα μοντέλο μονοκαλλιέργειας, βασισμένο μόνο στο real estate και στον τουρισμό. Δεν έχει γίνει καμία στήριξη των πραγματικών επενδύσεων, καμία στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Εδώ αυτό είναι καθαρτάκια για τα γενείς. Άρα με αυτό πώς θα συνενέσουμε. Κύριε Τσοκαλά, πολύ σύντομα. Είναι ρεαλιστικός ο στόχος να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα σε 3 χρόνια, αν γίνουν σε 3 χρόνια εκλογές. Σήμερα είδαμε μια μέτρηση. Σύντομα θα μας απαντήσετε. Σήμερα είδαμε μια μέτρηση. Mm-hmm. Που το ΠΑΣΟΚ έχει 19% και η Νέα Δημοκρατία 20%. Ψήφου, ναι. Είναι εκτίμηση ψήφου. Αντίστοιχα, η πρόθεση ψήφου δείχνει ακόμα πιο μικρή διαφορά. Εντάξει, είναι μεγάλη απόσταση. Είναι όμως πάλι απόσταση. Τώρα δεν είναι ότι. Σκεφτείτε πού ήμασταν 3 χρόνια πριν, που ήμασταν 1 χρόνο πριν. Σωστά, σωστά. Που ήμασταν 2 μήνες πριν. Και είστε και πολύ λίγο μετά τις εκλογές. Πάντα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο. Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Πόσο έχει αλλάξει η εικόνα του κόσμου και τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο Ανδρουλάκη που ένα σύστημα ολόκληρο προσπάθησε να πείσει ότι δεν κάνει, ότι δεν μπορεί και σήμερα φαίνεται να είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι, ξέρετε, μπορείς να λες ψέματα ή μπορείς να διαμορφώνεις κάποιους όρους ή να εκμαυλίζεις για ένα χρονικό διάστημα. Όταν όμως ο άλλος κινείται με αξιοπιστία, με πρόγραμμα, με πραγματικό λόγο, προεκτικό λόγο, αυτό αργά ή γρήγορα θα φανεί. Αυτό και είμαστε πολύ αισιόδοξοι, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα, ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία μια ρεαλιστική, προοδευτική, εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Γι' αυτό θα εργαστούμε και είμαι αισιόδοξος που θα το καταφέρουμε. Και ναι, θεωρώ ότι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τσούκαλα. Καλή συνέχεια. Κύριε Τσούκαλα.